για τρία ώρα για να μπορέσουμε να ταξιδέψουμε σε αυτά που ζήσαμε τα πρωτόγνωρα. Το νησί μας δεν το έχει δει ποτέ αυτό, ούτε κι εμείς σαν αστυνομική. Το φωνάζαμε εδώ και δύο χρόνια ότι όταν θα κλείσουν φράχτες θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο και δεν μας αφήνει κανένας. Όταν άρχισαν οι πρώτες ροές και πηγαίναν προς το κέντρο τα τουρίς που είναι η Μόρια, κάποια στιγμή γέμισε η Μόρια, κάποια στιγμή γνωρίζαν ότι μετά τις 12 του μηνός δεν θα υπάρχουν πλοία για τη μεταφορά στον Πειραιά. Και κάποια στιγμή έφτασε που έτσι μιλήνης να έχει 30.000 κόσμο μέσα στο λιμάνι. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν εξεγέρσεις, συμπλοκές, ευρωπόλεμος, τραυματισμοί αστυνομικών, τραυματισμοί λιμενικών, δημότητα αυτό είναι πάλι. Καταφέραν μια υπηρεσιακή κυβέρνηση 10 ημερών και μια συνάντηση που είχαμε με τον Υπουργό Μετανάστευσης, τον κύριο Μουσάλα, να δώσει μια λύση το αυτονόητο, να έχουν πλοία και να πάρουν αυτό το κόσμο που είναι εσύ. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι διακυρίσιμη, γιατί ακόμα ο καιρός είναι καλός. Από τον Νοέμβριο και μετά, αν συνεχιστούν οι ροές, να έχουμε 4.000 με 4.500 κάθε μέρα, πιστεύω ότι πάλι θα υπάρξει πρόβλημα. Γιατί θα υπάρξουν τα απαγορευτικά των πλοίων, θα μου πείτε ότι δεν θα μπορούν να έρθουν από την Τουρκία. Σας πληροφορώ ότι έρχονται και με 7 μπουφόρ. Το έχουμε δει με τα μάτια μας να έρχονται και με 7 μπουφόρ βοριά, μέσα σε μια πλαστική βάρκα με 53 άτομα μέσα με παιδιά να πηγαίνουν στην παραλία της Μυκηλίνη. Τα έχουμε ζήσει. Δεν θέλω να πω πολλά. Αυτά ήθελα να σταθώ. Εμείς ζητάμε σαν αστυνομικοί να έχουμε τον κόσμο κοντά μας, να καταλάβει και ο κόσμος ότι δεν είμαστε μόνοι, ότι αυτό που βιώνουμε εμείς στο κάτω, να καταλάβει ότι είναι όλος ο κόσμος. Το νησί φέτος Σιλέζο από πλευρά τουρισμού πέθανε. Δεν είχαμε καθόλου τουρισμό, γιατί αυτά που είδε ο κόσμος και όλο το νησί ήταν πρωτόγνωρα και δεν τα είχαμε ξαναζήσει ποτέ. Σας ευχαριστώ πολύ.